Good morning. It's Thursday the 9th. Καλησπέρα σας από την EDX Capital. Πάμε να δούμε τη σημερινή επισκόπηση των διεθνών αγορών. Σήμερα το πρωί ο Ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε νέα άνοδο που τον οδήγησε σε υψηλό 15 ετών, καθώς η Ιαπωνική οικονομία εξήλθε από την ύφεση, λόγω της αύξησης των εξαγωγών που προήλθε από την υποχώρηση της αξίας του Ιαπωνικού νομίσματος. Οι επενδυτές είναι ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας συνεχίζει να εφαρμόζει χαλαρή νομισματική πολιτική, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην Ιαπωνία. Χθες το βράδυ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν μικρή άνοδο, καθώς αναμένονται νεότερα σχετικά με τα ζητήματα χρέους της Ευρωζώνης. Η διαπραγματεύση σχετικά με την παράταση μη της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα συνεχίζει να επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε χαμηλότερο των εκτιμήσεων, γεγονός που αύξησε τις προσδοκίες για διατήρηση του παρεμβατικού επιτοκίου της Fed κοντά στο 0%. Ως αποτέλεσμα, το αμερικανικό δολάριο δέχθηκε χθες μικρές πιέσεις. Το ευρώ βρίσκεται στο 1,14 του δολαρίου στο ξεκίνημα των σημερινών συναλλαγών, υψηλότερο από το χαμηλό 11 ετών που καταγράψε πριν από λίγες εβδομάδες. Το δολάριο υποχωρεί ελαφρά και έναντι του Ιαπωνικού γεν. Η τιμή του αργού πετρελαίου έπεσε κατά 2 δολάρια στα 51, καθώς χθες ανακοινώθηκαν υψηλά αποθέματα στις ΗΠΑ. Κάτι που σημαίνει ότι η ζήτηση για το μαύρο χρυσό είναι μειωμένη. Ο χρυσός αντιδρά από το χαμηλό μήνα στα 1.220 δολάρια την ουγγιά. Παρακολουθήσατε την επισκόπηση της ημέρας από την EDX Capital.